Μαζί μας είναι ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κύριος Σάκης Σκέρτσος, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα είχε την εποπτεία όλου αυτού που λέμε επιχείρηση ελευθερίας, μαζί με άλλους συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Και την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου. Ακριβώς. Μια επιχείρηση ελευθερίας που έχει στεφθεί μέχρι στιγμής από επιτυχία και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο εμβολιασμός έχει εισπράξει τα θετικά εύσημα εντός και εκτός Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Σκέρτσο. Καλημέρα σας. Θα αρχίσουμε όμως με δύσκολες ερωτήσεις. Εχθές το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μας έβαλε ούτε καν τα COVID-free νησιά, τα οποία διαφημίσαμε κιόλας, δεν μας τα έβαλε στην πράσινη κατηγορία. Επίσης η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι πραγματικά σκίζουμε στην όλη οργάνωση και στο σχεδιασμό, είμαστε πρωτοπόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η Ελλάδα παραμένει στη 17η θέση, ήταν χθες, στην όλη κατάταξη, ανάμεσα στις 27 χώρες. Γιατί δεν τρέχουν πιο πολύ οι εμβολιασμοί? Δεν έχουμε ικανό αριθμό εμβολίων? Δεν πάει ο κόσμος να εμβολιαστεί? Πού οφείλεται? 100.000 εμβολιασμούς τη μέρα έχουμε. Για να δούμε... Πιθανώς να είναι αυτό που λες, ότι ο κόσμος δεν πάει να εμβολιαστεί όσο θα πρέπει. Λοιπόν, κύριε Σκέρτσο, σας ακούμε. Να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε, θέλετε, από το πεδίο του τουρισμού. Ούτως ή άλλως έχουμε πει εξ αρχής ότι η περίοδος από τα μέσα Μαΐου που ανοίξαμε έως και το τέλος Ιουνίου είναι μία δοκιμαστική περίοδος. Υπάρχουν ακόμα σε ισχύ πολλοί περιορισμοί ως προς τα ταξίδια, την επιστροφή, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή μετακινούνται οι πολίτες κάθε χώρα προς μία άλλη χώρα σε ισχύ. Συνεπώς, οι προσδοκίες μας για το τουριστικό ρεύμα σε αυτήν ακριβώς την περίοδο δεν είναι υψηλές, δεν ήταν ποτέ υψηλές. Ναι, εμείς σωστά. Θέλαμε και δώσαμε εγκαίρως το μήνυμα προς τις ξένες αγορές, προς όσους θέλουν να επισκεφθούν μέσα στο καλοκαίρι τη χώρα μας, ότι η Ελλάδα ανοίγει, ανοίγει με ασφάλεια και μπορεί να υποδεχθεί τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε, είμαστε πολύ, πολύ αισιόδοξοι, ότι η προϊόντος του εμβολιασμού σε όλες τις χώρες, τη μείωση των κρουσμάτων που επίσης βλέπουμε να συμβαίνει σε πολλές χώρες και στη χώρα μας, το τέλος Ιουνίου τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Άρα οι αποφάσεις που θα κρίνουν την τύχη του τουρισμού φέτος θα ληφθούν από τα μέσα Ιουνίου και μετά, και είναι πρόημο να βγάζουμε συμπεράσματα σε αυτή. Μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για να ενταχθούν τουλάχιστον κάποια νησιά στην πράσινη κατηγορία, να το πω έτσι, της Μεγάλης Βρετανίας, ή όχι? Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Μάλιστα, η Μεγάλη Βρετανία χθες και την Πορτογαλία, που την είχε σε καλύτερη θέση την περασμένη εβδομάδα, την ανέβασε σε κατηγορία κινδύνου. Άρα, επειδή παρατηρείται σε αυτή τη φάση στη Μεγάλη Βρετανία μία άνοδος κρουσμάτων λόγω κάποιων μεταλλάξεων, λαμβάνονται κάποια πιο αυστηρά μέτρα. Συνεπώς, δεν μπορεί μεμονωμένα μία χώρα να κάνει μια ειδικότερη διαπραγμάτευση με τη Μεγάλη Βρετανία. Τι κάνουμε εμείς? Από σήμερα ήρθε σε λειτουργία ένας διαδραστικός χάρτης, ναι, που θα δίνει τα πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα σε κάθε περιφερειακή ενότητα και ειδικότερα στα νησιά σε επίπεδο και νησιού, ώστε να μπορεί κάθε χώρα αλλά και κάθε πολίτης που θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα να βλέπει τέσσερις βασικούς δείκτες. Ποιος είναι ο κυλιόμενος δείκτης κρουσμάτων σε συγκεκριμένη περιοχή σε επταήμερη βάση, γιατί αυτό πρέπει να μετράμε. Ποιος είναι ο δείκτης εμβολιασμού στην περιοχή αυτή? Έχουμε πει ότι τα νησιά μας είναι θωρακισμένα διότι έχουν εμβολιαστεί σε πολύ υψηλό βαθμό οι πληθυσμοί τους, οι τοπικοί. Τι γίνεται με την ανωδική, καθοδική ή σταθερή τάση των εμβολιασμών, συγγνώμη, των κρουσμάτων. Και τέλος, ποια είναι το ποσοστό θετικότητας στο νησί αυτό. Με αυτούς τους τέσσερις δείκτες μπορεί να βγάλει κάποιος με διαφάνεια, γιατί είναι σημαντικό αυτό να υπάρχει διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στην εκείνη περιοχή, άρα ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να λάβει και ο ίδιος επισκεπτόμενος στην περιοχή, ναι, αυτή. Γιατί αυτοί είναι οι τέσσερις παράμετροι, τις οποίες λαμβάνει υπόψη και το Ηνωμένο Βασίλειο, για το οποίο και μιλάμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι σημαντικό ότι η Ελλάδα επιλέγει μια πολιτική διαφάνειας γύρω από αυτά τα στοιχεία. Θα ενημερώνεται αυτή η βάση δεδομένων σε εβδομαδιαία βάση, σε εβδομαδιαία συχνότητα, από την ειδική ομάδα επιδημιολόγων του Υπουργείου Υγείας. Θα είναι στα ελληνικά και στα αγγλικά. Συνεπώς, θα μπορεί να υπάρχει πολύ καθαρή ενημέρωση προς όλους. Τώρα, προς το σημείο των εμβολιασμών που μου θέσατε, οι δείκτες που πρέπει να μας απασχολούν είναι η ταχύτητα με την οποία γίνονται εμβολιασμοί. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των 5, 6, 7 πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σε ταχύτητα εμβολιασμών. Δηλαδή, όπως σωστά είπατε, εμβολιάζουμε κατά μέσο όρο περίπου 100.000 ανθρώπους, πολίτες την ημέρα. Γιατί τότε κάνουμε λίγο, είμαστε στη 17η. Η Ελλάδα είναι στις υψηλότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τους πλήρως εμβολιασμένους. Πάλι μεταξύ των 5, 6, 7 πρώτων χωρών. Αυτό ανάλογα με την ημέρα παίζει σαν δείκτης. Συνεπώς, δεν υπάρχει ζήτημα συμμετοχής. Είμαστε σε μια φάση που έχουμε όλο και περισσότερα εμβόλια. Ανοίγουμε διαρκώς νέες ομάδες. Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Σκέρτσο, φοβάστε ότι μπορεί να φτάσει να χτυπήσει ένα ταβάνι και μετά να αρχίσουμε και εμείς τα δωράκια και τα μπόνους? Κοιτάξτε, εμείς όπως έχουμε πει, με βάση το προγραμματισμό μας, τέλος Ιουνίου είχαμε θέσει ένα στόχο. Το 50% του πληθυσμού να έχει κάνει τουλάχιστον μία δόση. Αυτό φαίνεται ότι θα επιτευχθεί. Αυτό χτίζει ένα σημαντικό πρωτοτύπος ανοσίας. Ήδη οι ηλικίες άνω των 60 ετών έχουν εμβολιαστεί ή έχουν κλείσει ραντεβού σε ποσοστό 75%. Και οι μεγάλες που είχαμε και ένα πρόβλημα. Ακριβώς. Αυτό το πρόβλημα είχε εντοπιστεί τον Απρίλιο. Κάναμε μια συγκεκριμένη προσπάθεια να κινητοποιήσουμε όσους είχαν τότε να εμβολιαστούν σε εκείνη τη φάση. Έχει αποδώσει αποτελέσματα αυτό. Και πλέον το 75% των ανθρώπων που είναι άνω των 60 ετών, δηλαδή αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους από την νόσο, έχουν εμβολιαστεί ή θα κάνουν σύντομα το εμβόλιο. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, το είπατε και εσείς, το είπαμε και εμείς, ότι είναι περίπου 100.000 οι εμβολιασμοί. Μπορούν να πάνε 150.000? Ναι, και αν μπορούν, ναι, πότε? Η απάντηση είναι ναι, μπορούν να πάνε και σήμερα. Είναι καθαρά ζήτημα διάθεσης και προσφοράς εμβολίων. Αυτή τη στιγμή όσα εμβόλια έχουμε τα κάνουμε. Περιμένουμε περισσότερα εμβόλια να έρθουν τις επόμενες μέρες μέσα στον Ιούνιο και μπορούμε να αυξήσουμε την δυνατότητα εμβολιασμών στις 140.000 εμβόλια την ημέρα. Έχει να κάνει καθαρά με την διαθεσιμότητα των εμβολίων. Θα αυξηθούν τα εμβολιαστικά κέντρα, θα μπει και ο ιδιωτικός τομέας και από πότε? Όπου χρειάζεται να υπάρχει προγραμματισμός να αυξηθούν σε περιοχές που θα υπάρχει ανάγκη, σε άλλες περιοχές που βλέπουμε ότι έχει εξαντληθεί πλέον η συμμετοχή θα μειωθούν. Είναι μια δυναμική κατάσταση αυτή. Γίνονται επιχειρησιακά οι αναγκαίες επιλογές όπου χρειάζεται. Ωραία. Ερώτημα που μας θέτουν πολλοί ακροατές. Κάποιος έχει κάνει και τα δύο εμβόλια, έχουν περάσει και 15 μέρες, έχει εξασφαλιστεί. Πρέπει να κάνει self-test ή μοριακό τεστ? Και αν τώρα η απάντηση είναι ναι, θα υπάρξει κάποια στιγμή που δεν θα χρειάζεται ο πλήρως εμβολιασμένος να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είτε του self-test είτε του μοριακού? Η απάντηση είναι ναι προς το παρόν, όσο δηλαδή είμαστε ακόμα κάτω από το 50% εμβολιασμού του πληθυσμού, η σύσταση των ειδικών του Υπουργείου Υγείας είναι ότι χρειάζεται να γίνονται τα τεστ. Έχουμε θέσει το ζήτημα, έχουμε ζητήσει να υπάρξει σε εύλογο χρονικό διάστημα εξαίρεση όσων έχουν εμβολιαστεί από αυτή τη διαδικασία του συστηματικού τέστινγκ και θα το εξετάσουμε προς το τέλος Ιουνίου. Άρα από τον Ιούλιο και μετά πιθανότατα οι εμβολιασμένοι να μην χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία? Ναι. Μάλιστα. Άρα θα έχουν οι εμβολιασμένοι προνόμια. Τι άλλα προνόμια θα μπορούσαν να έχουν? Αυτά θα τα δούμε. Έχουμε πει ότι όσο περνάει ο καιρός και πλέον θα γίνει καθολική η δυνατότητα συμμετοχής στον εμβολιασμό, θα υπάρξουν και περισσότερες δυνατότητες για τους εμβολιασμένους. Αυτά όμως είναι ζητήματα που θα μας απασχολήσουν προς το τέλος Ιουνίου. Μάλιστα. Τώρα, κύριε, να πούμε και κάτι άλλο, το ρωτήσαμε και προχθές. Ξέρετε κι εσείς ότι για να ταξιδέψει κανείς σήμερα με πλοίο πρέπει να συμπληρώσει αυτή την αίτηση υγείας που υπάρχει στο site του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ταυτοχρόνως υπάρχει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδίδει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτά θα ενοποιηθούν κάποια στιγμή και θα χρειάζεται μόνο το πιστοποιητικό εμβολιασμού και πότε? Υπάρχουν αυτές οι δύο φόρμες για τον εξής λόγο. Η υποχρέωση του τέστινγκ για αφορά το να πας στο νησί. Είναι η μετακίνηση προς ένα νησί από την υπηρετική χώρα. Ναι. Δεν υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση για την επιστροφή από το νησί. Συνεπώς το Υπουργείο Ναυτιλίας, για να μπορεί να είναι σύμφωνο και να συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τα πρωτόκολλα που έχουν συμφωνηθεί με το Υπουργείο Υγείας, την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να έχει και τα στοιχεία για τη μετακίνηση από το νησί προς αυτό την θα συνεχιστεί χώρα. Όλο το καλοκαίρι? Αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω ακόμα. Προσπαθούμε να έχουμε μια ενοποίηση των διαδικασιών μέσα στον επόμενο μήνα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε και σε άλλα θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε προχθές στον Α, ποτέ δεν μπορείς να έχεις μια ομάδα στην οποία και οι 11 να αποδίδουν το ίδιο. Ποιος ποδοσφαιριστής της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν αποδίδει καλά και πάει για τον πάγκο, όπως το λέμε? Πάγκο, για τον πάγκο. Καλά τα λέω. Η αντικατάσταση. Ναι, η αντικατάσταση. Ποιος?
Γιατί σα ρωτάω εσάς, διότι παρακολουθείτε, γενικά έχετε στην υπόπτια σας και τις επιδόσεις των υπουργών. Δεν είναι η δική μου δουλειά να κάνω αξιολόγηση των υπουργών. Η δική μου ναι, δουλειά του πρωθυπουργού, αλλά κάτι ξέρετε ποιος τραβάει και ποιος όχι. Όχι, όχι, δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να τοποθετηθώ σε τέτοια ζητήματα. Αυτή την αρμοδιότητα την έχει αποκλειστικά ο πρωθυπουργός. Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Η εγκληματικότητα, κύριε Σκέρτσο, ήταν η τάξη και η ασφάλεια ήταν στην προμεταωπίδα της Νέας Δημοκρατίας, προεκλογική δέσμευση και κυβερνητική δέσμευση. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης πήγε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγκου, στον κύριο Πλεώτα, του παρέδωσε 500 ονόματα εκείνων βοηθών των ονών, συμμοριών. Γύρω στα 40 συμβόλαιο θανάτου λένε από το 2009 μέχρι σήμερα. Εδώ δεν έχετε ένα πρόβλημα η κυβέρνηση. Το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Μήπως η εγκληματικότητα είναι η αχίλλειος πτέρνα? Ο κ. Χρυσοχοΐδης συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού? Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, και είναι μια διαρκής μάχη που πρέπει να δίνεται για να αντιμετωπιστεί, και της παραβατικότητας, εγκληματικότητας που βρίσκεται στο επίπεδο της καθημερινότητας του πολίτη. Στο δεύτερο πεδίο, νομίζω ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα στοιχεία της εγκληματικότητας από τους δείκτες που παρακολουθεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το επιβεβαιώνουν αυτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο έγκλημα. Μάλιστα. Πρέπει να ενταθούν, λέτε, αυτές οι προσπάθειες. Φυσικά. Φυσικά. Ναι. Αυτά τα φαινόμενα νομίζω ότι όλους μας τρομάζουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης συνεχίζει να έχει την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού? Όλοι οι υπουργοί έχουν την εμπιστοσύνη του Πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει κάποια αλλαγή. Πολύ ωραία το βάζετε. Άρα και για τους υπουργούς, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας? Για κανένα μας δεν υπάρχει εισιτήριο διαρκείας σε οποιαδήποτε δουλειά. Είτε αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά τις επιχειρήσεις, την αγορά. Όλοι πρέπει να αξιολογούμαστε συνεχώς για την αποτελεσματικότητά μας. Μάλιστα. Τώρα, εγώ μια θα και ήθελα κάτσε δίπλα... να πω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Επειδή ο κύριος Τσίπρας χθες, όταν ρωτήθηκε από την Όλγα Τρέμη, είπε ότι θα ήταν ανήθικο ή και ανέντιμο, αν θυμάμαι καλά, ενώ δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει με την πανδημία, να συζητηθεί το ενδεχόμενο ή να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Το εκτιμάτε κι εσείς αυτό ως άποψη? Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει σαφή κατεύθυνση σε αυτό το θέμα, ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξαντλήσει τη θητεία της. Αυτή είναι η εντολή που έχει πάρει, και η εντολή που έχουμε πάρει είναι να προσφέρουμε έργο πραγματικό, το οποίο θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας. Θα ήθελα να γυρίσω λίγο στα θέματα έτσι της ασφάλειας. Μέσα από τα χέρια της κυβέρνησης και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χάθηκε και ο παπάς της Χρυσής Αυγής. Παρακολουθούσαμε επιχειρησιακά σχέδια, ότι όλοι ήταν υπό επιτήρηση και ο παπάς έγινε παπάς. Επίσης περιμέναμε να γίνουν ανακοινώσεις και συλλήψεις. Αυτό το κλίμα είχε καλλιεργηθεί, κύριε Σκέρτσο, και για τη Μαρφίν. Έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση αν υπάρχουν κάποια βήματα σε αυτό το τομέα? Όχι, προσωπικά δεν έχω ενημέρωση για την πρόοδο. Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι η ρύθμιση η οποία ψηφίστηκε με σχετική ομοφωνία, εκτός από πολύ μικρές εξαιρέσεις, στη Βουλή την περασμένη εβδομάδα, μάλλον αυτή την εβδομάδα που ολοκληρώνεται. Ναι, αυτή την εβδομάδα, σωστά. Σε σχέση με τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων από μέλη κομμάτων τα οποία έχουν καταδικαστεί είτε τελεσίδικα είτε προσωρινά για εγκληματικές ενέργειες. Αυτό είναι μια νίκη της δημοκρατίας. Διότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ανθρώπους ή κόμματα ή μορφώματα τα οποία υποστηρίζουν ρατσιστικό λόγο, πράξεις βίας ή λόγο μίσους, και αυτοί να διεκδικούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτή ήταν μια νίκη της δημοκρατίας με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Φυσικά. Να πάμε λοιπόν και στην αστιπάλαια. Φωτογραφία από το μέλλον. Χαρακτηρίσατε αυτό το πείραμα που έγινε εκεί προχθές και με τον Πρωθυπουργό και με τον CEO της Volkswagen. Ποιος είναι ο τελικός στόχος, κύριε Σκέρτσο? Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι πολύ φιλόδοξοι. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της δια του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει ασχοληθεί από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής του καριέρας επισταμένα με το περιβάλλον, έθεσε φιλόδοξους στόχους για το πρασίνισμα της οικονομίας. Θέλουμε να έχουμε μια πλήρη απεξάρτηση ουσιαστικά από καύσιμα τα οποία είναι υπογόνα.
να στραφούμε ακόμα περισσότερο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό το οποίο γίνεται στην Αστυπάλαια, έχει ξεκινήσει σαν ένα πείραμα, δείχνει το τι μπορεί να συμβεί σε επίπεδο επικράτειας. Τι κάνουμε στην Αστυπάλαια? Λέμε ότι μέσα στα επόμενα 5 χρόνια το 80% των ενεργειακών αναγκών του νησιού θα καλύπτονται από άνεμο και από ήλιο. Μάλιστα. Και θέτουμε σε εφαρμογή ένα σχέδιο πλήρους αλλαγής, αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων, των ιδιωτικών και των δημόσιων, από ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, και τα πρώτα αυτοκίνητα παραδόθηκαν για δημόσια χρήση. Ωραία. Αυτή την Τετάρτη. Μια και λέτε... ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο βάζει στον χάρτη και την Ελλάδα αλλά και την Αστυπάλαια ειδικότερα, στον διεθνή χάρτη, σε σχέση με πρωτοποριακές ενέργειες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο πράσινη, πιο φιλοπεριβαλλοντική πολιτική. Μια και λέτε για φιλόδοξες ενέργειες, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για αυτό που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός για το ποδηλατόδρομο και τον περίπατο στο παραλιακό μέτωπο, τουλάχιστον πότε θα γίνουν αυτά τα 22 πρώτα χιλιόμετρα? Βεβαίως, αυτό είναι ένα έργο δυναμικό το οποίο σε κάποια τμήματά του ήδη εκτελείται. Χθες η εκδήλωση έγινε σε σημείο του Δήμου Γλυφάδας, όπου ήδη πραγματοποιούνται εργασίες για τον ποδηλατόδρομο και τον πεζόδρομο. Ναι, δεν πειράζει. Ναι, στο Μαξίμου, έστε τα χτυπάνε τα τηλέφωνα, λογικό είναι. Στη Γλυφάδα, επομένως, ήδη εκτελείται το έργο αυτό. Αυτό το οποίο θα γίνει είναι ότι για τα υπόλοιπα τμήματα μιλάμε για 8 δήμους που ξεκινούν από τον Πειραιά και καταλήγουν στη Βουλιαγμένη. Ας πούμε το 25 θα έχει γίνει, να πούμε μια ημερομηνία. Θεωρούμε ότι μέσα στα επόμενα 2,5 χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί αυτό. 2,5 χρόνια. Νωρίτερα και νωρίτερα. Είναι έργο του Ταμείου Ανάκαμψης. Βρίσκεται μέσα στην εθνική μας πρόταση, του Ελλάδα 2.0. Και είναι μια ενέργεια η οποία θα αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο. Το κρατάμε αυτό. Άρα τώρα έχουμε 21, το 23 θα έχουμε 22 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο στο παραλιακό μέτωπο. Και η τελευταία μας ερώτηση, κύριε Σκέρτσο, το Ταμείο Ανάκαμψης περιμένουμε 7,9 περίπου 8 δισεκατομμύρια, αν είμαστε σωστοί βέβαια, μέχρι το τέλος του 2021. Αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, αλλά και τον απλό πολίτη? Καταρχάς, να πούμε ότι η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που κατέθεσε την εθνική της πρόταση. Έχει πάρει πολύ θετικές κριτικές από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν αλλά και στο πολιτικό επίπεδο. Και περιμένουμε πολύ σύντομα να έχουμε την έγκριση του σχεδίου μας. Θα είναι από τα πρώτα τα οποία θα εγκριθούν. Θα συζητηθεί μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες στο Κολέγιο των Επιτρόπων και στο Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, από τον Ιούλιο, ξεκινάει πλέον η υλοποίηση και η εκταμείευση πόρων. Έχουμε υπολογίσει ότι το σχέδιό μας, το οποίο περιλαμβάνει 175 μεγάλες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, μπορεί να φέρει μια αύξηση της ανάπτυξης της τάξης του 7% και στο ΑΕΠ της χώρας και να προσθέσει 200.000 θέσεις εργασίας. Άρα η μεγάλη αλλαγή που θα δούμε θα είναι στο εισόδημα, στην απασχόληση, αλλά και στην ψηφιοποίηση, στο πρασίνισμα της οικονομίας, στην καλύτερη λειτουργία του κράτους. Είναι όλες οι δράσεις που περιλαμβάνονται εκεί, είναι πολύ καλά μελετημένες και πατάνε πάνω σε διαχρονικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας και έχονται να δώσουν λύσεις με βάση τις καλύτερες πρακτικές. Έχουμε δεχθεί και έχουμε αξιοποιήσει σημαντική τεχνική βοήθεια που έχει δοθεί στη χώρα μας από το 2014 και παλιότερα έως και σήμερα. Έχουμε βγάλει πολύ κρίσιμα συμπεράσματα για το τι πρέπει να αλλάξει. Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ευθύνης, γίνεται η επαφή των επιχειρήσεων με το κράτος, παίρνοντας πολύ μεγάλες απλοποιήσεις σε διαδικασίες που ταλαιπωρούν τους επενδυτές αλλά και τους εργαζόμενους. Αυτό είναι κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι μία από τις μεταρρυθμίσεις που θα πραγματοποιήσουμε για να κάνουμε πιο ελκυστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Κύριε Σκέρτσο, έρχονται διαδηλώσεις, τα ξέρετε βέβαια. Σήμερα νομίζω κατατίθεται το εργασιακό, η αντιπολίτευση είναι απέναντι, την έχει χαρακτηρίσει μάχη των μαχών ο ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι θα αντισταθούν, καλούν τους εργαζόμενους σε αντίσταση. Υπάρχει περίπτωση να κάνετε βήματα πίσω? Να κάνουμε βήματα πίσω για ποιο λόγο? Μιλάμε για ένα φιλεργατικό νομοσχέδιο, υπάρχει πολλή προπαγάνδα και fake news γύρω από αυτό το νομοσχέδιο, τα οποία έχουν απαντηθεί ήδη από το Υπουργείο Εργασίας, από τον αρμόδιο Υπουργό. Περιλαμβάνονται πολύ σημαντικές κυρώσεις που επεκτείνουν δικαιώματα των εργαζομένων, που προστατεύουν την εργασία, που προστατεύουν το εισόδημα. Και θεωρούμε ότι εδώ πρέπει να δοθεί μια μάχη της αλήθειας
για να ακουστεί το πραγματικό περιεχόμενο αυτής της σημαντικής παρέμβασης που θα αλλάξει προς το καλύτερο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. Τι κάνει αυτό το νομοσχέδιο? Καταρχάς εξοπλίζει τον εργαζόμενο και το κράτος ως ελεγκτή του εργοδότη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν μπαίνει και όταν βγαίνει ο εργαζόμενος, θα μπορεί να αποδεικνύει τις ώρες που έχει εργαστεί. Θα μπορεί, ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Εγώ άλλο θέλω να μου πείτε. Επειδή είστε και στο Μαξίμου, σας πτωούν, δεν σας πτωούν οι διαδηλώσεις και αυτό έτσι το πολεμικό κλίμα που καλλιεργείται? Όχι. Όχι. Το λέω ξεκάθαρα. Οι διαδηλώσεις προφανώς έχει ο καθένας δικαίωμα να κάνει διαδήλωση, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα υποστείλει τη σημαία των μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για να πάει μπροστά η οικονομία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκέρτσο. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.